Καλημέρα σας. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος συμπίπτει με την κορύφωση της δικιάς μας προσπάθειας για ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Συνεδριάζουμε λοιπόν δίνοντας απαντήσεις σε τέσσερα παράλληλα πεδία. Της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της επιτάχυνσης των εμβολιασμών, της προσεκτικής επανεκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που θα προετοιμάσουν την οικονομία για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν να καταλαβαίνουν την σημασία της αποφυγής των πασχαλινών μετακινήσεων. Και όλοι υποδέχτηκαν με ωριμότητα και με πειθαρχία το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα, η εξαιρετία ελευθερία επεκτείνεται. Από αύριο μπαίνουν στη μάχη και οι τριαντάριδες. Φτάνουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς και αν τηρήσουμε το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να πλησιάσουμε τα 5 εκατομμύρια. Θα επαναλάβω λοιπόν δύο μόνο ειλικρινείς προτροπές. Πρώτον, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο. Συνεπώς, όλοι, κυρίως οι μεγαλύτεροι, ας πέψουν να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δεύτερον, ότι κάθε νέο βήμα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. Δηλαδή, με συνεχή self-test, με αποστάσεις, με μάσκα, με ατομική υγιεινή, ώστε ό,τι ανοίγει στη χώρα να μην χρειαστεί να ξανακλείσει. Όσο για την οικονομία, η τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πατρίδας μας αποδεικνύει, πιστεύω, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτόν εξάλλου υπηρετεί και το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που θα συζητήσουμε σήμερα, θα παρουσιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο εξής, η αδειοδότηση απλουστεύεται και επιταχύνεται κι άλλο ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση. Είναι μία ακόμα μεταρρύθμιση που προβλέπεται στο πρόγραμμά μας και υλοποιούμε με συνέπεια. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, θα κάνει μία συνολική επισκόπηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω επιπλέον ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε η μόνιμη, τονίζω τη λέξη μόνιμη, μείωση της προκαταβολής φόρους στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και η επίσης μόνιμη επιπλέον μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του φορολογικού στελεστή των νομικών προσώπων, ο οποίος θα φτάσει το 22% το 2022 για εισοδήματα το 2021. Και βέβαια, διατηρείται η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και για το 2022, καθώς και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3 μονάδες για τον επόμενο χρόνο. Αποδίδουμε λοιπόν πίσω στη μεσαία τάξη όσα τη στέρισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα με το σχεδιασμό του αύριο διορθώνουμε και τις αδικίες του χθες. Η σημερινή ατζέντα είναι και πάλι πλούσια, κάτι που σημαίνει ότι μας περιμένει ακόμα πολλή δουλειά για κρίσιμα θέματα. Για την Εθνική Αρχή Προμηθειών Υγείας θα μας μιλήσει ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας. Για την οργάνωση του δημοσίου και την αποτελεσματικότερη διάταξη των δυνάμεών μας για την πολιτική προστασία θα μας μιλήσει ο Υπουργός και ο Υφυπουργός. Και βεβαίως για το στολισμό των ενεργειών μας σχετικά με την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης θα λάβει το λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου, επισημένοντας και πάλι την εξαιρετικά δύσκολη άσκηση αυτής της περίοδου. Την επαναφορά δηλαδή της οικονομίας και της κοινωνίας σε σχεδόν κανονικούς ρυθμούς, με παράλληλους υγειονομικούς κανόνες. Είναι μια εξίσωση με δύο καταλυτικούς παράγοντες. Από τη μία πλευρά τους εμβολιασμούς και από την άλλη τη συμπεριφορά των πολιτών αλλά και του κόσμου της παραγωγής. Είναι ένα στοίχημα που είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε. Ήδη ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα ανακάμπτει, καθώς η πραγματική οικονομία διαβλέπει
το τέλος αυτής της δοκιμασίας και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε το πρώτο δίμηνο του 2021, ενώ και οι κατασκευές είναι στο υψηλότερο επίπεδο ακόμα και από την έναρξη της κρίσης στο τέλος του 2008, αρχές του 2009. Οι εξαγωγές αναθερμαίνονται, σημειώθηκε μία μικρή βελτίωση στο εσωτερικό ισοζύγιο και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2021 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Ενώ και αύριο ολοκληρώνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων σας και η χώρα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσημα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι λοιπόν στο χέρι μας όλες αυτές οι θετικές προοπτικές να μετατραπούν σε μια χειροπιαστή πραγματικότητα, πώς, πείθοντας πρώτα και πάνω απ' όλα κάθε συμπολίτη μας, ότι το εμβόλιο δεν είναι μόνο ατομικό διαβατήριο υγείας και ελευθερίας, αλλά και προϋπόθεση υγείας και ελευθερίας ολόκληρης της κοινωνίας, αφετηρία μιας καλύτερης ζωής για όλους και μιας δυναμικής πορείας της χώρας προς την πρόοδο.